Κύριε Παπλίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Κύριε Παπλίδη, τελευταία ζητούμε την συμβολή σας σε ό,τι έχει σχέση με την ενημέρωση των τηλεθεατών μας. Γιατί είναι σε εξέλιξη πολλά πράγματα το εξοικονομώ του 2021, αλλά τώρα βλέπουμε ότι για να μπούμε στο πρόγραμμα, για να ξεκινήσει το πρόγραμμα, χρειάζεται υποχρεωτική ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου, έτσι. Τι πρέπει να ξέρουμε γι' αυτό? Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, μετά από πολλές παρατάσεις, πρέπει να πούμε ότι από τον Απρίλιο του 2022 είναι υποχρεωτική πλέον για όλες τις μεταβιβάσεις ακινήτων οι οποίες συνεργούνται στη χώρα. Για τα υπόλοιπα κτίρια τα οποία δεν μεταβιβάζονται, δεν είναι υποχρεωτικό για την ώρα, αλλά στην επόμενη πενταετία πρόκειται να γίνει και εκεί υποχρεωτικό, με στόχο όχι να προκύπτει μια καινούργια δαπάνη για τους πολίτες, να το πούμε αυτό, αλλά με στόχο να δημιουργηθεί μια ψηφιακή πληροφοριακή βάση με όλο το κτηριακό δυναμικό της χώρας. Αυτή είναι η φιλοδοξία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το εξοικονομώ, που σωστά αναφέρατε, έχει μπει ως απαραίτητη προϋπόθεση για αυτούς οι οποίοι είναι δικαιούχοι, αλλά και αυτούς τους καινούριους που προέκυψαν τώρα με την αύξηση του προϋπολογισμού και είναι άλλοι 40. Στο χιλιάδες περίπου, ναι. Συνολικά δηλαδή είναι 80.000 περίπου ιδιοκτησίες οι οποίες πρόκειται να επωφεληθούν του εξοικονομώ του 2021, το καινούργιο. Για αυτούς λοιπόν είναι υποχρεωτική η έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας και παράλληλα να πούμε ότι επιδοτείται από το πρόγραμμα εξοικονομώ. Δηλαδή η συνολική δαπάνη που θα καταβληθεί για την έκδοσή της καλύπτεται από το πρόγραμμα. Άρα δεν είναι έξτρα κάποιο έξοδο το οποίο δεν το υπολόγιζε ο πολίτης. Αυτό, σε ό,τι αφορά αυτούς οι οποίοι είχαν ανακοινωθεί ως δικαιούχοι από το Μάιο του 2022, η προθεσμία είναι 7 Σεπτεμβρίου του 2022. Έχει ολοκληρωθεί η ταυτότητα. Ακριβώς. Για τους νέους, όχι. Ακόμα θα γίνει τροποποίηση του οδηγού για να τους συμπεριλάβει και τυπικά στους δικαιούχους και θα προσδιοριστεί και για αυτούς μια αντίστοιχη ημερομηνία. Άρα για εκεί ακόμα δεν είναι προσδιορισμένοι. Ωστόσο, αν κάποιοι έχουν ήδη εκδώσει ηλεκτρονική ταυτότητα για τους δικούς τους λόγους, μπορούν και αυτοί να ξεκινήσουν άμεσα κάποιες ενέργειες προκειμένου να προχωρήσει το εξοικονομώ. Τώρα να ρωτήσω με την ευκαιρία, αφού αναφερθήκαμε και στο εξοικονομώ και στην κάλυψη των εξόδων, αυτοί οι οποίοι έχουν βγάλει πιο μπροστά, χωρίς να υπήρχε ανάγκη την είχαν πιο νωρίς, πριν κάνουν την αίτηση για το εξοικονομώ, μπορούν να απαλλαχθούν από το κόστος της? Όχι. Ναι, βέβαια. Όσον είναι στη λίστα των δυνητικά δικαιούχων, φυσικά η έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας επιδοτείται, ασφαλώς. Όχι, όχι, αν την είχαν πολύ νωρίτερα. Δηλαδή, αν την είχαν εκδώσει πέρσι για τους δικούς τους χύψη λόγους, ας πούμε, ήθελαν να είναι. Επιδοτείται και αυτό. Κοιτάξτε, ο οδηγός δεν έχει βγει, σας λέω δεν έχει γίνει αναθεώρηση, αλλά εξαιρετικό προφανώς συμπεριληφθούν και αυτοί μέσα. Δηλαδή, έχει λογική όλο αυτό, διότι το ζητούμενο δεν είναι να δούμε αν πλήρωσε ο άλλος ή τι πλήρωσε, αλλά το ζητούμενο είναι να έχει βγάλει την ηλεκτρονική ταυτότητα. Η ηλεκτρονική ταυτότητα εκδίδεται άπαξ και μένει. Και ισχύει πάντοτε. Και ακριβώς. Δηλαδή, αντιστοιχίζεται ένας μοναδικός αριθμός σε αντιστοιχεία με τον αριθμό της ηλεκτρονικής ταυτότητας που έχουμε όλοι μας. Αστυνομικής και χαρακτηρίζει το κτίριο, την ιδιοκτησία σε όλη την ζωή της. Άρα... Τι ακριβώς καταγράφει η ηλεκτρονική ταυτότητα, κύριε Παυλίδη? Εγώ βιάζομαι γιατί είμαστε δελτίο ειδήσεων. Τι ακριβώς καταγράφει η ηλεκτρονική ταυτότητα ενός κτιρίου? Η ηλεκτρονική ταυτότητα λοιπόν αντιστοιχίζεται με έναν ηλεκτρονικό φάκελο, όπου εκεί πέρα ο μηχανικός, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να κάνει τη δουλειά αυτή, συμπεριλαμβάνει όλα τα έγγραφα τα οποία αφορούν την άδεια οικοδόμησης της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας. Δηλαδή πηγαίνει, τα αναζητά στις υπηρεσίες δόμησης, τα σκανάρει και τα ανεβάζει ψηφιακά σε αυτόν τον φάκελο. Τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης που έχουν εκδοθεί για τις ιδιοκτησίες. Άλλες βεβαιώσεις για το συγκεκριμένο ακίνητο. Αν έχει γίνει έλεγχος στατικής επάρκειας. Αν υπάρχει ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, αντίστοιχα βεβαιώσεις. Οτιδήποτε δηλαδή αφορά το ακίνητο, σκανάρεται και ανεβάζεται σε αυτόν τον ηλεκτρονικό φάκελο. Άρα, οποτεδήποτε στο μέλλον χρειαστεί να κάποιο έγγραφο που αφορά το συγκεκριμένο ακίνητο,
ανατρέχει ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική ταυτότητα και δεν χρειάζεται πια να απευθύνεται μεμονωμένα στις υπηρεσίες ξεχωριστά και να αναζητά εκεί τα σχετικά έγγραφα. Σχετικά με τις αυθαιρεσίες, τις αυθαίρετες, να πω, κατασκευές, τους ημιπέθριους, αυτά όλα, κύριε Παυλίδη. Εκεί λοιπόν, επίσης, εφόσον έχει γίνει τακτοποίηση κάποιων αυθαιρεσιών, αντίστοιχα και τα πιστοποιητικά για την ολοκλήρωση της τακτοποίησης θα πρέπει και αυτά να συμπεριληφθούν στην ηλεκτρονική ταυτότητα και πρέπει να πούμε ότι από τη στιγμή που εκδίδεται η ηλεκτρονική ταυτότητα, ουσιαστικά σταματούν και οι αυθαιρεσίες. Κλείνει δηλαδή η δυνατότητα δημιουργίας νέων αυθαιρεσιών. Είναι και αυτό δηλαδή ένα από τα θετικά, από τις θετικές επιπτώσεις της έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας. Και κάτι τελευταίο, κύριε Παυλίδη, γιατί ξέρουμε ότι οι οικοδομές στην επικράτεια της Ελλάδος είναι και οι οικοδομές οι οποίες έχουν χτιστεί τα παλαιότερα χρόνια, όπου γινόταν εκεί και όχι παραποίηση των στοιχείων, αλλά γινόταν. Έπαιρνε κάποιος ένα διαμέρισμα, έπαιρνε κάποια τετραγωνικά από το. Δηλαδή η κάτωψη δεν είναι η κάτωψη που έχουμε στα συμβόλαιά μας. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν και έχουμε τέτοια προβλήματα αρκετά. Ο μηχανικός, ο εξειδωτημένος λοιπόν, ο οποίος θα αναλάβει να εκδώσει την ηλεκτρονική ταυτότητα, πρέπει να κάνει αυτοψία στην ιδιοκτησία και να βεβαιώσει ότι αυτά τα οποία αναφέρονται στην κάτωψη είναι ακριβώς όπως έχουν αποτυπωθεί στην πραγματικότητα. Διαφορετικά θα γίνουν απαραίτητες τακτοποιήσεις προκειμένου να συμφωνούν απόλυτα αυτό το οποίο υπάρχει με αυτό το οποίο φαίνεται. Τα σύγχρονα στοιχεία με το παλιό. Πώς επιβαρύνεται όλη αυτή τη διαδικασία? Γιατί ξέρετε, υπάρχουν τώρα και στάσεις και προβληματισμοί τόσο των καινούργων ιδιοκτητών όσο και των παλαιότερων με τους εργολάβους. Τα ξέρετε όλα αυτά, νομίζω, τα αντιμετωπίζετε. Ναι, σε ό,τι αφορά, μάλλον η δαπάνη βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, διότι σε αυτόν παραδίδεται, αν θέλετε, ο μοναδικός αριθμός ο οποίος αντιστοιχίζεται στην ηλεκτρονική ταυτότητα. Είναι η δική του δηλαδή δαπάνη. Από εκεί πέρα, στο πλαίσιο του προγράμματος καλύπτεται από το πρόγραμμα. Εάν δεν είναι στο πλαίσιο του προγράμματος, τότε καλύπτεται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη. Είναι δηλαδή ευθύνη του ιδιοκτήτη να φροντίσει για τις δικές του, για τη δική του ακίνητη περιουσία να ενταχθεί στο καθεστώς της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Υπάρχουν κυρώσεις και για τους μηχανικούς τυχόν που δεν έχουν συμπληρώσει σωστά την. Έχουν καταστρέψει στοιχεία και κάτι ανάλογο, κύριε Παυλίδη? Κοιτάξτε να δείτε. Θα ακολουθήσει αργότερα δειγματοληπτικός έλεγχος για διάφορες τέτοιες τακτοποιήσεις ή ηλεκτρονικές ταυτότητες, οι οποίες έχουν εκδοθεί. Θα δούμε πώς θα πάει η διαδικασία και θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί στη συνέχεια. Μέχρι στιγμής πάντως οι μηχανικοί δείχνουν ευσυνειδησία, γίνεται η δουλειά σχολαστικά και γι' αυτό δεν θα πρέπει να υποτιμάται όλη η διαδικασία αυτή, διότι ακριβώς συνοδεύεται από ευθύνη αυτός ο υπεύθυνος μηχανικός, ο οποίος ανεβάζει τις πληροφορίες, αναλαμβάνει και την ευθύνη να πιστοποιήσει ότι είναι ακριβώς έτσι τα στοιχεία όπως είναι στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, πόσο κοστίζει όλη η διαδικασία, γιατί άντε το πρόγραμμα την καλύπτει, όταν δεν την έχουμε πρόγραμμα και θέλουμε να κάνουμε μεταβίβαση? Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί ένα συγκεκριμένο νούμερο για κάθε μία περίπτωση, διότι όλες έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ανάλογα δηλαδή τι περιλαμβάνει ο φάκελος αυτός, τι στοιχεία δηλαδή έχει μέσα, ανάλογα προκύπτει και μία δαπάνη. Αν δηλαδή ο μηχανικός πρόκειται να αφιερώσει 2-3 μέρες προκειμένου να συγκεντρώσει τα διάφορα έγγραφα που απαιτούνται, μετά να κάνει την αυτοψία, να ελέγξει εάν υπάρχει πλήρης αντιστοίχηση ή αν δεν υπάρχει και πρέπει να κάνει έξτρα διαδικασία τακτοποίησης, αντιλαμβάνεστε ότι προκύπτει καινούργιο έργο, το οποίο προφανώς και θα πρέπει να αμειχθεί. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι μία δαπάνη για κάτι, για μία διοκτησία που δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα, ενδεχόμενα είναι καινούργια κτλ. Κάποιες εκατοντάδες ευρώ, λίγα προκειμένου, ή μπορεί να είναι και περισσότερα εάν απαιτούνται πολλές τακτοποιήσεις, να το πω έτσι απλά, για να το καταλάβουμε. Τόσες που αυτά τα οποία αναγράφονται στα συμβόλαια παραχώρησης δεν συμφωνούν με την πραγματικότητα. Εκεί πέρα λοιπόν
ο μηχανικός δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη και να βάλει την υπογραφή του ότι είναι έτσι. Πρέπει, οφείλει μάλλον να συμβουλεύσει τον ιδιοκτήτη να κάνει την τακτοποίηση προκειμένου να είναι ευθυγραμμισμένα τα πραγματικά με αυτά τα οποία φαίνονται στα χαρτιά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παυλίδη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.